Σήμερα θα δούμε το πώς δουλεύει ο αλγόριθμος του Instagram και πώς μπορείς να το χρησιμοποιήσεις ως προς όφελός σου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Κάθισα λοιπόν και έκανα όλη τη βρώμικη δουλειά. Κάθισα και έψαξα το πώς δουλεύει ο αλγόριθμος στο Instagram για να δεις εσύ σε αυτό το βίντεο εύκολα το πώς μπορείς να τον εκμεταλλευτείς. Πρώτα απ' όλα για να μάθεις το πώς δουλεύει, αμέσως μετά να ανεβάσεις εάν θέλεις το δικό σου προφίλ, αλλά και για να βγάλεις λεφτά και από το Instagram. Να βγάλεις λεφτά κάποιο παθητικό εισόδημα όπως είπαμε στο προηγούμενο βίντεο. Ας ξεκαθαρίσουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα ότι ο αλγόριθμος υπάρχει, ζει ανάμεσά μας. Όχι, αστειεύομαι. Προφανώς και πρέπει να υπάρχει αλγόριθμος για τον λόγο ότι δεν γίνεται όλα αυτά τα εκατομμύρια προφίλ στον κόσμο να τα διαχειριστεί άτομο ή ακόμα και άτομα. Η πλάκα είναι πως ο Julian Gutman ή Gutman ή όπως αλλιώς τον λένε, μικρή σημασία έχει, έδωσε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειάζεται να γνωρίζεις εσύ, αλλά γενικότερα όλοι μας, για τον αλγόριθμο του Instagram σε μία μικρή ομάδα δημοσιογράφων στην αρχή του χρόνου. Είναι πολύ απλό, αλλά πολλές φορές και τα απλά πράγματα είναι αυτά που είναι πιο σημαντικά. Τι πρέπει λοιπόν να ξέρουμε όλοι επάνω στον κόσμο προφανώς? Είμαστε διαφορετικοί. Έχουμε διαφορετικά ενδιαφέροντα, έχουμε άλλες ασχολίες. Ακόμα και τους ίδιους followers να έχεις με κάποιον άλλον, ακόμη και να ακολουθείς ακριβώς μα ακριβώς τα ίδια άτομα, το Instagram ή ακόμα καλύτερα ο αλγόριθμος του Instagram, στον καθένα θα δείχνει πάντα διαφορετικά πράγματα στη ροή. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Ο αλγόριθμος αυτός δουλεύει αυτοματοποιημένα ή ακόμα καλύτερα δουλεύει με βάση όπως εσύ θα τον μάθεις. Τις αναζητήσεις σου, τα ενδιαφέροντά σου, με απλά λόγια διαμορφώνεται με βάση την προηγούμενη σου συμπεριφορά. Μαθαίνει από εσένα, καταλαβαίνει τι σου αρέσει, τι δεν σου αρέσει, τι θέλεις περισσότερο, τι δεν θέλεις καθόλου. Και έτσι διαμορφώνεται να ταιριάζει σε σένα ή πολύ απλά αυτό που σου άρεσε την τελευταία φορά που μπήκες. Δηλαδή, με λίγα λόγια μας παρακολουθεί. Τι, δεν το ήξερες? Φαντάζομαι λίγο πολύ όλοι το ξέρουμε ότι συμβαίνει γενικότερα αυτό στο διαδίκτυο, ακόμη και τα τελευταία χρόνια σε οποιαδήποτε σελίδα από τα cookies. Αυτό όμως λίγο πολύ μπορείς να το φανταστείς. Δεν σου είπα κάτι το οποίο δεν ήξερες. Αλλά έχει τρεις βασικούς παράγοντες κατάταξης που αυτό είναι που πρέπει να ξέρεις. Εάν καταλάβεις και κατανοήσεις το πώς δουλεύουν, τότε πολύ απλά θα σταματήσεις να είσαι κρυμμένος από τον αλγόριθμο του Instagram. Πρώτα απ' όλα είναι το ενδιαφέρον. Πώς θα μπορέσουμε να το πούμε με απλά λόγια αυτό? Με βάση τη συμπεριφορά σας στην πλατφόρμα την προηγούμενη φορά, το Instagram θα προβλέψει τι θα σας άρεσε στο μέλλον. Επίσης, με μια τεχνολογία που έχουν αναγνώριση εικόνων, μπορούν να διαβάσουν τον κώδικα της εικόνας αλλά και του βίντεο που έχετε αναρτήσει και να μετρήσουν αλλά και να προβλέψουν εάν σας αρέσει η ανάρτηση αυτή. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι έτσι δημιουργεί την τροφή τη δική σας για το μέλλον. Θα μου πεις τώρα, ωραία ρε Γιώργο, πώς εγώ όμως αυτό θα το χρησιμοποιήσω ως προς όφελός μου? Ωραία ερώτηση και πολύ εύκολη απάντηση. Θα πρέπει να δώσετε σημασία στις δικές σας αναρτήσεις, ποιες είναι αυτές που αποφέρουν τα περισσότερα like, έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση και έχουν τα περισσότερα σχόλια. Παρατηρώ, ας πούμε, στο δικό μου προφίλ στο Instagram ότι έχουν μεγαλύτερη απήχηση οι φωτογραφίες που έχω ταξιδέψει στο εξωτερικό. Για κάθε προφίλ, φυσικά, αυτό είναι διαφορετικό. Προσελκύει διαφορετικό κόσμο ανάλογα από το υλικό που, έχει. Παρατηρώ επίσης ότι τα περισσότερα likes έχουν έρθει από hashtags, οπότε πολύ απλά θα χρησιμοποιήσω ή τα ίδια ή παρόμοια hashtags. Θα κάνω βίντεο για σωστά και στοχευμένα hashtags, οπότε μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην το χάσεις. Έτσι, πολύ απλά δίνεται έμφαση σε αυτό που αρέσει και αφήνεται πίσω αυτό που δεν αρέσει. Υποθέτοντας λοιπόν λίγο πολύ το τι τους αρέσει, τους δίνεται τροφή με το περιεχόμενο που θέλουν να δουν και τους δείχνεις ότι το προφίλ ασχολείται με το περιεχόμενο που έχει τη μεγαλύτερη απήχηση. Ακόμα δεν απαντήσαμε όμως πώς θα αποφεληθεί ο αλγόριθμος του Instagram και αμέσως μετά εσείς από αυτό. Εάν εσείς δίνετε περισσότερη προσοχή με το περιεχόμενο που αρέσει στο κοινό σας και φροντίζετε να το έχετε ενεργό, να αλληλεπιδράει δηλαδή με τις αναρτήσεις σας, ο αλγόριθμος θα πει: εντάξει, αυτός έχει πολύ μεγάλη απήχηση, οπότε θα το δείξω σε περισσότερα προφίλ. Είναι πραγματικά πολύ πιο απλό από όσο ακούγεται. Έτσι, δημιουργώντας περιεχόμενο που έχει περισσότερο απήχηση, θα έχετε την πιθανότητα να φανεί το προφίλ σας σε περισσότερα προφίλ χρηστών που δεν σας είχαν προτινόμενο. Δεύτερο και πολύ ενδιαφέρον είναι τα πρόσφατα και η επικαιρότητα. Δηλαδή, στην αρχική σελίδα που φαίνονται οι πρόσφατες αλλά και οι επίκαιρες δημοσιεύσεις. Οι νέες αναρτήσεις εμφανίζονται πάντα στην κορυφή της ροής των χρηστών. Πώς μπορείς όμως και αυτό να το εκμεταλλευτείς εσύ ως προς όφελός σου? Αυτό ίσως είναι και το πιο βασικό σε όλο το βίντεο. Είναι να ξέρεις το πότε το κοινό σας είναι ενεργό. Και τώρα θα μου πεις: πώς θα το κάνω αυτό, ρε Γιώργο? Θα ρωτάνε έναν. Ναι, ξεκίνα να τους παίρνεις τηλέφωνο.
Όχι, φυσικά, αστειεύομαι, υπάρχει τρόπος. Και θα τον δούμε αμέσως τώρα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να ξεκαθαρίσετε εσείς τον εαυτό σας τι είναι αυτό που θέλετε να πάρετε σαν πληροφορία. Για να ξέρετε και πώς να το αναζητήσετε. Η ερώτηση λοιπόν που θα κάνουμε στον εαυτό μας είναι: ποιες είναι οι καλύτερες ώρες αλλά και μέρες που μπορώ να ανεβάσω κάτι? Ποιες είναι οι ώρες που είναι ενεργό το κοινό μου? Η απάντηση βρίσκεται μέσα στο Instagram. Πιο συγκεκριμένα, πηγαίνετε στο προφίλ σας, πηγαίνετε στις πληροφορίες τέρμα δεξιά και επιλέξτε το κοινό. Πάμε τέρμα κάτω. Βέβαια, εδώ πέρα τώρα που σας έχω βάλει, σίγουρα μπορείς να τρίξεις εκατομμύρια πληροφορίες για το κοινό σου, για να μπορέσεις να διαμορφώσεις και το Instagram σου διαφορετικά, οπότε να έχεις μεγαλύτερη απήχηση, αλλά ψάχνουμε κάτι συγκεκριμένο. Γιατί όμως θέλουμε να ξέρουμε πότε είναι ενεργό το κοινό μας? Εύκολη απάντηση, πιστεύω την έχεις και χωρίς να σου την απαντήσω. Τη σκέφτηκες? Περιμένω απάντηση. Προφανώς, για να βγει η ανάρτησή μας πάνω-πάνω σε όσων των δυνατών περισσότερων χρηστών γίνεται. Και επειδή παίρνω τη γλώσσα μου για να το πω όλο αυτό, προφανώς για να βγει η ανάρτησή σου σε περισσότερα άτομα στην αρχική τους. Πρώτη. Τόσο απλά. Bingo, εάν σκέφτηκες το ίδιο με μένα. Όπως βλέπεις και στο δικό μου προφίλ, η καλύτερη ώρα για να ανεβάσω σήμερα Κυριακή είναι 9 ή από τις 6 και μετά. Νομίζω είναι καλή ώρα να ανεβάσω την ανάρτησή μου ή μια δημοσίευση. Φυσικά υπάρχουν και έξτρα εφαρμογές που κάνουν αυτό το πράγμα, αλλά θα δούμε κάποιες σε ένα από τα επόμενα βίντεο. Αντλήστε τις κατάλληλες πληροφορίες. Δώστε στο κοινό σας την πληροφορία που θέλει να δει την κατάλληλη ώρα για να έχετε μεγαλύτερη αφοσίωση του κοινού σας. Τρίτο πράγμα που δίνει μεγάλη έμφαση ο αλγόριθμος του Instagram είναι η αλληλεπίδραση. Είναι η σχέση που έχετε εσείς με το κοινό σας. Δείχνει δηλαδή περισσότερα πράγματα σε ανθρώπους και σε άτομα που αλληλεπιδρούν περισσότερο μαζί σας. Για να εμφανίζετε πιο τακτικά το δικό σου περιεχόμενο σε αρχικές χρηστών που σε ακολουθούν περισσότερο, μπορείς να κάνεις κάποια απλά καθημερινά πραγματάκια και θα δεις μεγάλη διαφορά ως προς το αποτέλεσμα. Προκειμένου λοιπόν να αυξήσουμε την αλληλεπίδραση του κοινού μας, το μόνο που πρέπει είναι να δείτε αυτά τα απλά βήματα και να τα εφαρμόσετε. Στην περιγραφή λοιπόν κάθε φωτογραφία που ανεβάζουμε ή κάθε βίντεο που ανεβάζουμε να έχουμε μέσα μία έκκληση για δράση. Πιο απλά. Δηλαδή, να τους δίνουμε το κίνητρο να σχολιάσουν, να αλληλεπιδράσουν με το post που έχουμε ανεβάσει. Το σχόλιο λοιπόν που θα δοθεί κάτω από τη φωτογραφία μας για τον αλγόριθμο του Instagram είναι σαν ένα καμπανάκι. Ότι το άτομο αυτό έχει αλληλεπίδραση με το κοινό του. Έτσι θα δείξει το περιεχόμενό σας περισσότερο και θα δείχνει για το μέλλον το περιεχόμενό σας σε αυτόν τον χρήστη. Έτσι, όσο περισσότερα σχόλια έχετε, τόσο πιο εμφανιζόμενος θα είστε στους χρήστες που αλληλεπιδρούν μαζί σας. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε, που δεν είναι τόσο γνωστό για το Instagram, είναι να δίνουμε το κίνητρο σε αυτούς που μας ακολουθούν να ενεργοποιήσουν τις ειδοποιήσεις. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό, γιατί όσοι έχουν τις ειδοποιήσεις ενεργοποιημένες, τους έρχεται η ειδοποίηση ότι εσύ έχεις ανεβάσει φωτογραφία ή κάποιο post, οπότε θα πάει άμεσα να αλληλεπιδράσει μαζί σου. Να ξέρετε ότι είναι το pitch του Instagram είναι τα πρώτα 30 λεπτά. Εάν σε περίπτωση εσύ έχεις πολύ μεγάλη αλληλεπίδραση στα πρώτα 30 λεπτά, τη φωτογραφία ή το post που έχεις ανεβάσει θα μπει στα προτινόμενα του Instagram. Δηλαδή θα φαίνεται στη σελίδα αναζήτησης. Αυτό προφανώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από εκεί πέρα θα προσελκύσεις περισσότερα άτομα. Πώς το κάνουμε αυτό? Πάμε λοιπόν στο προφίλ. Και κάτω πατάμε διαχείριση ειδοποιήσεων. Και επιλέγουμε τις ειδοποιήσεις για δημοσιεύσεις. IGTV, post, stories. Κυρίως όμως εμείς θέλουμε τα post. Κάθε φορά δηλαδή που κάνουμε κάποιο post, να πάει ειδοποίηση στο χρήστη. Αυτό φυσικά, εάν δεν είσαι χρήστης, μπορείς πολύ απλά να ενεργοποιήσεις ειδοποίηση σε χρήστες που παρακολουθείς, ή αν είσαι χρήστης του Instagram και το δουλεύεις και θέλεις να το κάνεις ως επάγγελμα, μπορείς πολύ απλά να παρακινήσεις το κοινό σου να πάει να ενεργοποιήσεις τις ειδοποίησεις. Ένα ακόμη επίσης δροσερό κολπάκι είναι ότι ακριβώς κάτω από τη φωτογραφία μας, αν πατήσουμε το βελάκι εδώ ακριβώς δίπλα στο ακολουθείτε, μπορείς να δεις από κάτω κάποια προτινόμενα προφίλ που έχουν ακριβώς ή παρόμοιο περιεχόμενο με το δικό σου. Οπότε θα πας εκεί πέρα, θα αλληλεπιδράσεις μαζί τους, θα κάνεις κάποιο σχόλιο, θα κάνεις ένα like σε μια φωτογραφία. Οπότε να του δώσεις το κίνητρο να δει αυτό στην ειδοποίηση ότι το έχει πάει. Οπότε να δει το δικό σου προφίλ. Οπότε αν του αρέσει, να σε ακολουθήσει ή να σχολιάσει και αυτός αντίστοιχα. Τρίτο πράγμα και πολύ βασικό και αυτό είναι να οικοδομήσουμε σχέσεις με βάση τους χρήστες που μας ακολουθούν. Να αφιερώνουμε 5 λεπτά την ημέρα να στέλνουμε DM σε άτομα που θέλουν να αναπτύξουν σχέσεις μαζί μας. Θα βοηθήσει πολύ αυτό. Πρέπει να είστε κοινωνικός και ενεργός χρήστης. Αυτό είναι ο πιο άμεσος τρόπος δημιουργίας σχέσεων. Έτσι, πολύ απλά φτάνουμε στο σημείο να κατευθύνουμε τον αλγόριθμο σε άτομα που είναι κατάλληλα για να δουν το περιεχόμενό μας. Άρα, σίγουρα αλληλεπίδραση. Έτσι, το Instagram θα θεωρήσει ότι όντως έχεις μια σχέση μαζί τους και θα τους δώσει περισσότερο υλικό από εσένα. Προσοχή! Δεν στέλνουμε DM όπου να είναι και email.
Αυτό θα γυρίσει εναντίον μας. Θέλουμε στοχευμένη αλληλεπίδραση. Το άλλο μεγάλο κομμάτι είναι τα hashtags, που ο αλγόριθμος του Instagram δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Θέλουμε στοχευμένα και σχετικά hashtag στις αναρτήσεις, ώστε να μπορούν οι δημοσιεύσεις να εμφανίζονται σε κατηγορίες, όπου θα έβλεπε το δυνητικό κοινό σας. Τα hashtag έχουν πολύ μεγάλη σημασία, το τονίζω αυτό το πράγμα, γιατί από εκεί πέρα θα μπορέσετε να αντλήσετε περισσότερο κόσμο. Και κλείνοντας αυτό το βίντεο, θα ήθελα να καταργήσουμε κάποιους μύθους που ακούγονται σχετικά με το Instagram. Πρώτα απ' όλα, δεν κρύβει θέσεις, γιατί ακούγεται ότι το Instagram θάβει και κρύβει θέσεις. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Αυτό που κάνει είναι να λαμβάνει υπόψη το ενδιαφέρον, την επικαιρότητα και τη σχέση ανάμεσα σε content και χρήστη. Γι' αυτό οι τρεις παράγοντες που ανέφερα ακριβώς παραπάνω είναι πάρα πολύ σημαντικοί. Γιατί θα δημιουργήσετε σχέση με τους πελάτες, με τους χρήστες, με τους ακόλουθους. Μπορούσαμε να πούμε. Η ροή δεν ευνοεί το βίντεο ή την φωτογραφία που ανεβάζετε, αλλά η αλληλεπίδραση. Τα πολλά hashtags μπερδεύουν τον αλγόριθμο. Λάθος και αυτό. Τα λάθος hashtag είναι αυτά που δεν βοηθάνε τον αλγόριθμο να κατατάσσει τα post ή τις δημοσιεύσεις, να το πούμε ελληνικά, στις σωστές κατηγορίες. Έτσι έχουμε μικρότερη προσέγγιση. Χρησιμοποιούμε σωστά hashtag και με βάση το περιεχόμενο που έχουμε. Αυτά. Όπως είπα και στο προηγούμενο βίντεο, it's up to you, όπως λένε και οι Εγγλέζοι. Πρέπει εσύ να ψάξεις. Εγώ σου δίνω το κίνητρο και θέλω να γράψεις αυτά που είπαμε και να τα ψάξεις. Τώρα ξέρεις τον τρόπο, ξέρεις τι ακριβώς να ψάξεις. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να σας βοήθησα. Μην ξεχάσεις, εάν σου άρεσε, να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να σου έρχεται ειδοποίηση για το επόμενο βίντεο. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο!